τώρα λοιπόν με τον Απόλλωνα. Δείτε την κίνηση που γίνεται από πολλούς παίχτες και η βαθιά παλιά. Θα γίνει το σούτ, αποκρούει ο Δημητρίου από κοντά. 1-0 το Αποέλ. Το πρώτο γκολ στο πρωτάθλημα με τη συμπλήρωση 2 λεπτών από το τελευταίο παιχνίδι. Εδώ να δούμε τη στιγμή της εκτέλεσης. Ο Καρό φεύγει από κανονική θέση. Δεν υπάρχει περίπτωση offside. Στέλνει την μπάλα στην απέναντι γωνία. Πολύ δυνατό το σούτ από τον Νατέλ. Αλλάζουν γρήγορα την μπάλα για να φτάσει στον κόλ. Αλλαγή παιχνιδιού ο Χαμάς, ενώ τρεις παίκτες του Απόλλωνα είναι μέσα στην περιοχή του Αποέλ. Η σέντρα χαμηλά, ο Γιάνκα βγήκε πρώτος, ο Σάντος. Το σουτ που γίνεται, αισοφαρίζει ο Απόλλων. 1-1 στο 8ο λεπτό. Δείτε εδώ ξανά από το ξεκίνημα την φάση, με τον Σάντος να απομακρύνει και τον Ζάντι με ένα βολέ να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα και να μην αφήνει περιθώρια αντίδρασης στον Σκουφέτ. Πράγματι μια άψογο στυλ. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Και πάλι στο πρώτο δοκάρι. Έσκασε η μπάλα, πήγε πίσω. Ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Ο Ρομπέρτς θα στρώσει. Ο Φιλιώτης θα κάνει το σούτ. Είναι άστοχο. Να παίξει απλά, λέει στον Σόουζα ο Σοφρόνης Αγουστή. Σε πακ. Έχουμε κόρνερ. Από πολύ κοντά χτυπάμε και στο χέρι του ποδοσφαιριστή του Αποέλ. Θα πάει να το δει στο VAR ο διαιτής. Θα πρέπει να αποφασίσει ο διαιτής για το κατά πόσον έχει δώσει πέναλτι. Τώρα λοιπόν ο Πίτας εκτελεί γλιστρά έξω. Εδώ ξανά δείτε το τελευταίο βήμα του Πίτα, το γλίστριμα. Βίλερ κέρδισε την μπάλα, ο Πίτας έκανε αμέσως το σούτ, απέκρουσε ο Σκουφέτ. Περιμένει και ο Κριασβιλί, πέρασε ο Νατέλ, πλησιάζει στην περιοχή, κάνει το σούτ, αποκρούει ο Δημητρίου. Σόουζα θα στείλει την σέντρα στην περιοχή. Στο πρώτο δοκάρι κινήθηκε ο Κριασβίλη. Γύρισε απέναντι, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από τον Νατέλ. Κατέληξε τώρα στον Βίλερ με το δεξί το σουτ πάνω στον Ζράντι. Δεν έχει τροφοδοτηθεί κιόλας. Έχει πέσει ο Σάντος και φεύγει ο Γιάνκα. Και ο Απόλλων έχει μεγάλη ευκαιρία γιατί ο Γιάνκα είναι απέναντι από τον Σκουφέτ. Αυτό γκολ έχουμε. 2-1 ο Απόλλων. Το γυρίζει το παιχνίδι. Γκολ εδώ θα δούμε. Έχουμε την πτώση του Σάντος που διεκδίκησε την μπάλα με τον Γιάνκα. Ο Σόουζα είναι ο παίκτης ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίκτυα της ομάδας του από την προσπάθεια του Γιάνκα. Τελικά αναλαμβάνει την εκτέλεση ο Νατέλ. Με δύναμη έγινε η κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι. Νατέλ. Πολύ ωραία θα βρει τον Σόουζα στην περιοχή. Ο Νατέλ θα πάρει την μπάλα στο αριστερό. Δίστασε για το σουτ. Κλείστηκε, έφτασε η μπάλα στον Κβίλι. Τάια που σούταρε. Έβγαλε άμυνα εκεί ο Κατελάρης. Αποφασιστική για τον Απόλλωνα. Σαν μπάλα σε μια ατομική ενέργεια έκανε το σουτ. Η μπάλα πέρασε έξω. Η κεφαλιά από κοντά αποκρούει ο Σκουφέτ. Η μπάλα πάει στο δοκάρι. Μαγκλίτσα. Έγινε η σέντρα στην περιοχή από τον Σαπάλα. Για να δούμε τον Κριασβίλη να κάνει το σουτ. Θα χάσει την ευκαιρία του Αποέλ να ισοφαρίσει. Κράτησε την μπάλα. Δεν υπάρχει φάουλ. Ο Γιάνκα έστειλε την σέντρα στην περιοχή. Χάνει απίστευτη ευκαιρία ο Γιάννης ο Πίτας μόνος. Σεπάτ. Τέλος του τέρπι. Ο Απόλλων φτάνει στο 3-3. Είναι η πρωτοπόρος και η μοναδική ομάδα στο πρωτάθλημα χωρίς απώλεια.